Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σκέφτηκα αυτή τη φορά, εφόσον είδαμε κάποια πράγματα πώς μπορούμε να τα φτιάξουμε, σκέφτηκα να κάνω σήμερα κάτι πιο παιχνιδιάρικο. Το πώς μπορούμε να βάλουμε μάσκες. Θα σας εξηγήσω αναλυτικά τι εννοώ. Θα κάνουμε μια απόπειρα μαζί να φτιάξουμε αυτό εδώ. Νομίζω βλέπετε ότι μπορεί να σας φαίνεται λίγο δύσκολο, όμως δεν είναι τόσο όσο φαίνεται. Θα σας δείξω με απλούς τρόπους το πώς μπορούμε πολύ εύκολα να το φτιάξουμε. Αυτό που θα χρειαστούμε είναι ένα μαύρο background, ή μπορείτε να κατεβάσετε ή μπορείτε να φτιάξετε, όπως δείξαμε, ή με gradient ή απλά να βάψουμε ένα μαύρο background. Εγώ κατέβασα ένα πιο όμορφο. Μετά χρειαζόμαστε, αν πατήσετε στο internet phone and hands phone και τέτοια, θα σας βγάλει διάφορα κινητά. Καλό είναι να βρείτε κάποιο που να είναι ξεφονταρισμένο, να μην κάθεστε να παιδεύεστε, να σβήνετε γύρω-γύρω περιγράμματα και τέτοια. Όταν εννοώ ξεφονταρισμένο, εννοώ transparent, αυτό που μάθαμε στα προηγούμενα μαθήματα. Να δούμε πώς θα γίνει. Λοιπόν, ξεκινάμε. File, open. Δεν ανοίγουμε νέο project. Ανοίγουμε κατευθείαν το background που έχουμε κατεβάσει ή θα φτιάξουμε. Αν θέλουμε να φτιάξουμε, πατάμε file, πατάμε new project και το κάνουμε από την αρχή όπως έχουμε δείξει. Εμείς τώρα θα κρατήσουμε ένα ήδη έτοιμο που έχουμε κατεβάσει, οπότε πατάμε open. Λοιπόν, ξεκινάμε. Βάζουμε το background, οποιοδήποτε θέλουμε να είναι, έτσι. Εγώ κατέβασα έναν έτσι λίγο πιο σαν gym παντελόνι, λίγο πιο παιχνιδιάρικο, ας πούμε. Μπορείτε απλά να κάνετε, μπορείτε να φτιάξετε και μόνοι σας. Δηλαδή, πατάμε εδώ, πατάμε new layer, πατάμε εδώ, πατάμε gradient, όχι από εδώ αυτή τη φορά, από εδώ, υπάρχει λόγος. Βλέπουμε ότι μας βγαίνει το gradient μόνο του, χωρίς να χρειαστεί να τραβήξουμε τη γραμμή. Εδώ που είναι η γραμμή, εμείς πατάμε κύκλος, το βλέπετε. Πατάμε reverse για να είναι ή έτσι ανάλογα όπως το θέλουμε. Μετά ερχόμαστε στο scale και το μεγαλώνουμε. Και φτιάξαμε ένα ακόμα διαφορετικό background. Αυτό εδώ πέρα θα το δείξω και μετά, γιατί θα μας χρειαστεί να κάνουμε αυτήν εδώ πέρα τη γυαλάδα. Αυτήν εδώ τη γυαλάδα, την κίτρινη μπλε, θα σας δείξω πώς την έχουμε φτιάξει. Την κάναμε με τον ίδιο τρόπο. Αντί να χρησιμοποιήσουμε από εδώ όμως, αυτή τη φορά θα το χρησιμοποιήσουμε από εδώ. Λοιπόν, σβήνω το νέο layer, δεν θα μας χρειαστεί για την ώρα. Πατάμε file open, βάζουμε μέσα το τηλέφωνο. Όπως βλέπετε, το τηλέφωνο είναι ήδη κομμένο. Δεν υπάρχει κάτι σε φόντα από πίσω, οπότε δεν θα αναγκαστώ να ξεφοντάρω, δηλαδή να κάνω κλικ-κλικ γύρω-γύρω περιμετρικά και να φάμε πάρα πολύ χρόνο. Οπότε βρήκαμε ένα ήδη έτοιμο. Αν κάνετε search στο ίντερνετ, σας είπα ότι είναι πολύ εύκολο να βρείτε. Λοιπόν, άρα, απλά παίρνουμε το βελάκι όπως έχουμε δείξει, το μεταφέρουμε δίπλα, το αφήνουμε εδώ, παίρνουμε το λάσο μας, δεξί κλικ, free transform, shift πατημένο και μεγαλώνουμε. Έχουμε πει ότι με shift πατημένο μεγαλώνουμε και δεν αλλοιώνεται. Ctrl Alt Z. Έχουμε πει ότι τώρα μου κόλλησε εδώ πέρα, γι' αυτό έγινε έτσι. Εδώ μεγαλώνουμε χωρίς να... Μεγαλώνουμε δηλαδή συμμετρικά, γιατί αν δεν πατήσουμε το shift, δείτε τι γίνεται, μας χαλάει η εικόνα μας. Αυτό το οποίο δεν θέλουμε εμείς. Λοιπόν, μικραίνουμε λίγο ακόμα γιατί είναι τεράστιο. Το ακουμπάμε εδώ. Δίνουμε λίγο από κάτω, εκεί, και πατάμε Enter. Μπορείτε να το μεγαλώσετε λίγο ακόμα, ας το κάνουμε λίγο αφού μας παίρνει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα σβήνουμε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να επιλέξουμε το τηλέφωνο μέσα, με οποιονδήποτε τρόπο θέλετε. Μπορείτε και έτσι, όπως σας το δείχνω, είναι ένας τρόπος. Ωραία. Ο άλλος τρόπος είναι απλά να επιλέξουμε το τετράγωνο, να το πατήσουμε από εδώ έως εδώ, ως εδώ, και να πάρουμε το λάσο και να κάνουμε shift, όχι, συγγνώμη, alt, πατάμε το πρώτο κλικ όπως έχουμε πει και απλά βγάζουμε το χέρι εκτός και πατάμε enter. Και βλέπουμε ότι το χέρι είναι εκτός. Αυτός είναι ακόμα πιο εύκολος τρόπος, αλλά συνήθως σας χρειάζεται όταν έχετε κάτι πιο τετραγωνισμένο να κάνετε. Λοιπόν, έχουμε επιλεγμένο το layer αυτό εδώ πέρα και σβήνουμε αυτά εδώ που, τα οποία δεν χρειαζόμαστε. Ή μπορούμε απλά να delete, έτσι, όπως σας βολεύει. Ερχόμαστε εδώ πέρα.
εδώ κάτω, πατάμε νέο layer. Είπαμε μπορούμε να τα μεταονομάσουμε, αλλά δεν χρειάζεται προς το παρόν. Έχουμε δείξει τον τρόπο, αν σας βολεύει μπορείτε να το κάνετε. Τώρα εγώ δεν το χρειάζομαι, δεν το κάνω, έχω συνηθίσει. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ πέρα, πατάμε τον κάδο, επιλέγουμε το άσπρο. Προσέξτε μην έχετε άλλο χρώμα, να είναι πάντα πάνω το άσπρο. Μπορείτε να τα κάνετε και από εδώ switch να τα αλλάξετε, αλλά για την ώρα εμείς θέλουμε μόνο το άσπρο. Και πατάμε click μέσα. Βλέπουμε ότι έχει γίνει άσπρο, όπως ακριβώς το θέλουμε. Τώρα, κάνουμε ένα κλικ στο κενό, επιλέγοντας το λάσο. Επιλέγουμε το λάσο, κάνουμε ένα κλικ στο κενό για να φύγει το περίγραμμα που είχαμε επιλέξει. Αυτό το κλείνουμε, δεν το χρειαζόμαστε. Πατάμε File, πατάμε Open και ανοίγουμε τον καταράκτη που έχουμε κατεβάσει. Μπορείτε να πατήσετε καταράκτες στο ίντερνετ και να κατεβάσετε όποιον σας αρέσει. Πιάνουμε, πατάμε το βελάκι μας, εδώ, το βελάκι που έχουμε δείξει ότι μετακινούμε τα αντικείμενα. Ξεμαρκάρουμε από εδώ πέρα που ήταν μαρκαρισμένο το κλειδί, πιάνουμε πατημένο και το μεταφέρουμε δίπλα. Τώρα, Alt πατημένο, scroll προς τα έξω για να κάνουμε zoom out. Alt πατημένο, scroll προς τα μέσα και κάνουμε zoom in. Αυτό δεν σας το είχα δείξει. Με βολεύει πολύ, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Σε κάποιους θα έχει γίνει και τυχαία. Shift πατημένο, scroll προς τα πάνω, πηγαίνει πάνω κάτω την εικόνα. Shift πατημένο και scroll προς τα πάνω. Κάποιες φορές αυτά χρειάζονται και βολεύουν. Έκανα και ένα τυψάκι με το ποντίκι, δεν ξέρω αν, για να το βλέπετε κάθε φορά, γιατί το μετακινώ λίγο γρήγορα κάποιες φορές και χάνεται. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να με βοηθήσει βέβαια. Θα κοιτάξω πως κατεβάσω κάποιο πρόγραμμα για να είναι φωτεινό συνέχεια το βελάκι, ώστε να μπορεί να φαίνεται συνέχεια. Τώρα ας το κάνουμε έτσι για πρώτη φάση και θα δούμε πως θα μας βγει. Λοιπόν, έχουμε επιλεγμένο το layer 3, δηλαδή το καταράκτη. Πατάμε από εδώ πέρα το λάσο, δεξί κλικ, free transform. Ωραία. Ερχόμαστε όμως στο opacity, εδώ πέρα πάνω. Δείτε που είναι το βελάκι μου, εδώ. Στο opacity από εδώ. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να έρθουμε είτε από εδώ και να το κατεβάσουμε, είτε μπορούμε να έρθουμε από το, να πατήσουμε πάνω στο opacity, βλέπετε τα δύο βελάκια που βγαίνουν. Άμα τα κάνεις προς τα δεξιά, κατεβαίνει ομοιόμορφα το opacity, όπως έχουμε δείξει ότι γίνεται εδώ πάνω. Να ξέρετε ότι όπου και να πάτε, δηλαδή εδώ πάνω, εδώ πάνω, όπου και να πάτε, αν πάτε στο εικονίδιο που έχει δίπλα από τους αριθμούς, να ξέρετε ότι βγάζει πάντα το διπλό βελάκι, οπότε μπορεί να μειωθεί ομοιόμορφα. Τώρα, αυτό γιατί το κάνουμε? Για να βλέπουμε από πίσω μας το άσπρο. Οπότε, shift πατημένο, όπως έχουμε πει, τραβάμε προς τα έξω και φέρνουμε τον καταράκτη κοντά για να γίνει όμορφο. Το μεγαλώνουμε κι άλλο, θα το μεγαλώσουμε αρκετά, οπότε alt scroll προς τα έξω. Το μεγαλώνουμε αρκετά για να φαίνεται, αλλά όσο το δυνατόν πιο όμορφο γίνεται, για να μας χαλάσει την εικόνα. Νομίζω εδώ, λίγο πιο πάνω, εκεί είναι ok. Να δούμε και εδώ πως το έχουμε κάνει. Ναι, το έχω μεγαλώσει λίγο ακόμα εδώ πέρα, οπότε θα το μεγαλώσω λίγο ακόμα και εδώ. Νομίζω έτσι είναι όντως καλύτερα. Λοιπόν, πατάμε Enter. Και τώρα, δείτε ένα μαγικό κόλπο. Γιατί μαγικό? Γιατί είναι μαγικό. Δεξί κλικ, το βελάκι μας είναι εδώ, στα layer επάνω. Δεξί κλικ επάνω στο layer 3 και κάνουμε Create Clipping Mask. Αυτό τι κάνει? Όταν το επιλέξουμε, το πατήσουμε με ένα μαγικό τρόπο, ο καταράκτης μας θα γίνει στο μέγεθος που ήταν το άσπρο του φόντου του κινητού, δηλαδή θα κοπεί ακριβώς εδώ, όλο το υπόλοιπο θα εξαφανιστεί. Create Clipping Mask. Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τον καταράκτη να βγαίνει ομοιόμορφα μέσα από το κινητό, θα κάνουμε ένα νέο layer ίδιο ακριβώς από επάνω, δηλαδή θα κάνουμε ένα duplicate layer για να μπορέσουμε μετά να σβήσουμε ουσιαστικά, βασικά να βάψουμε, θα σας δείξω πώς, ώστε να βγει ομοιόμορφα καταράκτης μέσα από το κινητό. Κάνουμε Ctrl J και βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα layer 3 copy από επάνω. Αλλά αν εγώ το κάνω δεξί κλικ και πατήσω
duplicate και πατήσω OK, δεν θα βγει από επάνω, θα βγει μέσα στο κινητό. Γιατί αν δείτε εδώ πέρα, το βελάκι αυτό έχει γίνει clipping mask. Για να μην κάνουμε undo, δηλαδή Ctrl-Alt-Z, πάμε πίσω, κάνουμε καινούριο layer και κάνουμε το ένα από τα δύο layer, πατάμε απλά Ctrl-J και μας κάνει duplicate την αρχική μορφή που είχαμε πριν. Οπότε αυτό μας βοηθάει να μην κάνουμε διπλή δουλειά. Τώρα, αυτό εδώ το έχουμε όπως το έχουμε και ερχόμαστε εδώ κάτω που κάνουμε το νέο layer, αλλά πατάμε αυτή τη φορά αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Θα σας δείξω ευθύς αμέσως τι κάνει. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι μια μάσκα. Όταν τη βάλεις τη μάσκα, μπορείς να σβήσεις ή καλύτερα να βάψεις συγκεκριμένα σημεία της φωτογραφίας. Το πατάμε, βλέπουμε εδώ πέρα ότι δημιουργήθηκε ένα κουτάκι άσπρο που είναι ουσιαστικά δεμένο με το γύρω γύρω μας, με αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Τώρα, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να το χρησιμοποιήσουμε, θα χρειαστεί να το κάνουμε μαύρο. Για να μην πηγαίνουμε και το βάφουμε όλο μαύρο, πατάμε Ctrl Y και βλέπουμε ότι πάλι εξαφανίστηκε το περίγραμμα. Δεν εξαφανίστηκε. Τι γίνεται? Παίρνουμε το πινέλο μας από εδώ, ερχόμαστε πάλι, αυτό είναι άσπρο, προσοχή, πολύ βασικό. Πρώτα απ' όλα, ξέχασα να το κάνω αυτό εδώ πέρα, να κάνουμε ξανά όπως ήταν. Δηλαδή θέλουμε το πάστη να το γυρίσουμε πίσω. Άρα ερχόμαστε στο layer 3, το πάστη είναι 42, το ανεβάζουμε στο 100. Βλέπουμε ότι η φωτογραφία μας έγινε πάλι ζωντανή. Και ερχόμαστε εδώ το 42 και το κάνουμε πάλι 100. Επιλέγουμε το κουτάκι, προσέξτε, όχι το πρώτο κουτάκι, το μαύρο κουτάκι. Και ερχόμαστε ουσιαστικά με το πινέλο και ζωγραφίζουμε επάνω. Βλέπετε ότι βγαίνει, το σημείο που κάνω κλικ, βγαίνει η φωτογραφία. Εδώ το έχω οπάσει τη 47 και έχω επιλέξει από το πινέλο αυτό εδώ. Ουσιαστικά, αν επιλέξω αυτό, θα έρχεται πολύ καρφί το βάψιμο. Εγώ δεν το θέλω αυτό, θέλω να βγαίνει ομοιόμορφα. Το opacity στο 47 το αφήνω, άντε να το κάνω λίγο περισσότερο, για τον λόγο ότι θέλω να βγαίνει όμορφα, να υπάρχει μια, δηλαδή να διαχέεται το χρώμα, να μην είναι τόσο καρφί ας πούμε και είναι άσχημο. Ωραία, το περνάω 2-3 φορές αυτό το σημείο. Ωραία, και τώρα δείτε εδώ. Αυτό είναι. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Βλέπετε ότι εδώ πέρα που το έχω περάσει μόνο μια φορά και το πάστη είναι χαμηλό, βλέπετε ότι δίνει την αίσθηση ότι κάτι υπάρχει. Δεν μας νοιάζει τι, αλλά κάτι υπάρχει. Κάτι κάπου πάει. Εδώ όμως είναι πιο ζωντανό. Εδώ αν θέλετε πατήστε το 2-3 φορές ακόμα για να περάσει όλο το κινητό από πάνω. Να το περάσει καλά. Να μην σας φύγει έξω από τα περιθώρια εδώ πέρα. Σε περίπτωση που σας φύγει, προσέξτε, μπορείτε το άσπρο να το κάνετε μαύρο. Αν σε περίπτωση το κάνετε μαύρο και έρθετε και βάψετε αυτό το σημείο, βλέπετε ότι η φωτογραφία σβήνει πάλι. Έτσι. Ας τα αφήσουμε έτσι όμως. Να δείτε τι όμορφο που έγινε. Τώρα, να πάμε να δώσουμε λίγο ζωντάνια στη φωτογραφία. Να την κάνουμε λίγο πιο αληθινή. Γιατί είναι λίγο... έχει πολύ χρώμα. Θέλουμε λίγο να την κάνουμε... να κάνουμε τα χρώματα πιο θαμπά, πιο καλλιτεχνικά. Κάνουμε νέο layer από επάνω. Ερχόμαστε εδώ ακριβώς. Παίρνουμε τον κύκλο και κάνουμε έναν κύκλο εδώ πάνω. Τώρα θα δημιουργήσουμε μία βινιέτα. Ουσιαστικά θα είναι μέσα φωτεινό, ζωντανό και γύρω γύρω θα αρχίσει να χάνεται στο χώρο. Πώς θα γίνει αυτό? Δείτε ένα ακόμα κολπάκι. Αν εγώ τώρα πάρω το γκουβά, θέλουμε μαύρο αυτή τη φορά, οπότε ερχόμαστε εδώ στο switch και τα αλλάζουμε. Αν πατήσω κλικ εδώ μέσα, γίνεται μαύρο το μέσα. Εγώ όμως θέλω να γίνει μαύρο το έξω. Οπότε, Ctrl-Z, παίρνουμε το λάσο μας. Έχουμε νέο layer, έτσι. Προσέξτε μην το κάνετε πάνω σε άλλο layer, γιατί θα σας το βάψει και μετά δεν θα μπορείτε να το γυρίσετε πίσω. Έχουμε εδώ πέρα το λάσο μας. Πατάμε δεξί κλικ, πατάμε Select Inverse, δηλαδή... θα επιλέξουμε όχι το μέσα του κύκλου, το έξω του κύκλου. Το επιλέγουμε, είναι το δεύτερο
στο δεξί κλικ, το πατάμε και βλέπετε ότι έχει δημιουργηθεί γύρω γύρω το περίγραμμα. Παίρνουμε που λέτε τον κουβά, πατάμε κλικ και βλέπετε τώρα ότι το έξω έχει βαφτεί μαύρο. Αυτό που ακριβώς θέλαμε. Το κλείνουμε και τώρα ερχόμαστε. Filter, Blur, Gaussian Blur. Και τώρα θέλουμε να το δώσουμε, να δώσουμε στη βινιέτα μας λίγο, βλέπετε πόσο όμορφο γίνεται. Λίγο ακόμα, όχι πολύ δώσαμε, εκεί, βλέπετε. Πατάμε OK. Ερχόμαστε τώρα πάνω στη βινιέτα, κάνουμε δεξί κλικ, Free Transform, Shift πατημένο. Και την μετακινούμε λίγο, ώστε να δώσουμε εδώ το ζωντανό κομμάτι της βινιέτας και πάνω να είναι πιο σκοτεινό. Κάπως έτσι. Και πατάμε OK. Τώρα, πάλι κάνουμε από εδώ, εδώ χαμηλά, νέο layer, παίρνουμε τη βούρτσα μας, διαλέγουμε από το switch το άσπρο, κατεβάζουμε λίγο ακόμα το opacity, γύρω στο 32, πάλι έχουμε αυτό εδώ πέρα να διαχέεται στο χώρο και κάνουμε μία γραμμή εδώ και μία γραμμή επάνω, μία γραμμή ακόμα, μία γραμμή κάτω. Τώρα θα μου πείτε, το χαλάσαμε. Όχι. Πατάμε εδώ στο opacity, χαμηλώνουμε λίγο το opacity από εδώ πέρα και βλέπετε ότι έχουμε δώσει την αίσθηση ότι από αυτή την πλευρά και από αυτή την πλευρά μπαίνει φως. Τώρα θέλουμε αυτό το φως που θα μπαίνει να είναι μπλε και αυτό το φως από εδώ κάτω που θα έρχεται θα είναι κίτρινο, για να μας δώσει την γυαλάδα αυτήν εδώ πέρα, δηλαδή την μπλε και την κίτρινη, που μας κάνει τη φωτογραφία λίγο πιο καλλιτεχνική. Εδώ τα έχω δώσει πολύ ζωντανά τα χρώματα, θα μπορούσα ας πούμε να τα χαμηλώσω λίγο, κάπως έτσι, και να γίνει λίγο πιο ομαλή. Θα την κάνουμε σε αυτή τη φωτογραφία που φτιάχνουμε εδώ μαζί. Πατάμε, ερχόμαστε εδώ σε νέο layer, πατάμε αυτή τη φορά δίπλα, πατάμε gradient και προσέξτε, ερχόμαστε εδώ και διαλέγουμε αυτό εδώ δίπλα από τα Χριστούγεννα, αυτό εδώ, το μπλε πορτοκαλί, μοβ πορτοκαλί, το επιλέγουμε, πατάμε OK. Ερχόμαστε εδώ, εδώ είναι η γραμμή, εμείς θέλουμε τον κύκλο, άρα επιλέγουμε το δεύτερο. Αν επιλέξουμε το τρίτο είναι αυτό εδώ, δηλαδή διαχωρίζει αυτό και είναι αυτό, και αυτό θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά για την ώρα δεν χρειάζεται. Αυτό είναι ότι πάνω, κάτω και στη μέση χρώμα, διαφορετικό, και αυτό είναι εδώ. Αυτό εδώ πέρα το χρησιμοποιώ συνήθως όταν θέλω να, ας πούμε στα αυτοκίνητα, να πω ας πούμε το φως ανάβει. Δηλαδή το χρησιμοποιώ και αυτό ουσιαστικά εδώ μέσα είναι το φανάρι του αυτοκινήτου, λέμε τώρα. Και γύρω γύρω δείχνει το φως να διαχέεται από το φως, δηλαδή κάνει τα φώτα του αυτοκινήτου να ανάβουν. Θα σας το δείξω όταν φτιάξουμε αυτοκίνητο. Ας πάρουμε για την ώρα αυτό που χρειαζόμαστε. Θα έρθουμε εδώ πέρα, θα το κάνουμε inverse, δηλαδή να φαίνεται ότι το φως είναι εδώ και γύρω γύρω είναι το εξωτερικό φως που έρχεται. Εδώ θα το κάνουμε το scale λίγο μεγαλύτερο, κάπως έτσι. Θα το μετακινήσουμε εκεί που θέλουμε. Θεωρώ πως το θέλουμε κάπου εδώ, θα το δούμε και μετά πως θα μας βγει ανάλογα. Πατάμε OK και ερχόμαστε τώρα εδώ πέρα και πατάμε εδώ ακριβώς. Είναι normal. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε να ουσιαστικά να φαίνεται παράλληλα με το φόντο, οπότε θα έρθουμε τώρα και θα θέσουμε soft light. Το βλέπετε. Οπότε δείτε τι έχουμε σαν αποτέλεσμα. Ερχόμαστε τώρα στο opacity, το κατεβάζουμε λίγο. Κάπως έτσι. Και τώρα κάνουμε διπλό κλικ εδώ πάνω για να μπορέσουμε να το μετακινήσουμε λίγο, να δούμε που μας αρέσει περισσότερο. Ορίστε. Κάπου εδώ νομίζω είναι καλύτερα. Πατάμε OK. Και τώρα έχουμε δημιουργήσει μια φωτογραφία την οποία βλέπουμε στο ίντερνετ και μας κάνει εντύπωση. Και όμως μπορέσαμε με απλούς τρόπους και 5 πράγματα και 6 layer να τη φτιάξουμε και μόνοι μας. Γι' αυτό όταν βλέπετε κάτι στο ίντερνετ, μην εντυπωσιάζεστε και λέτε «Wow, πώς είναι ωραίο αυτό, πώς και ποιος το έχει κάνει» και διάφορα. Μπορείτε να το κάνετε και μόνοι σας, με απλούς τρόπους. Αυτό ήταν το βίντεο, σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε. Συνεχίζω να επιμένω και να λέω ότι μπορεί να μην θέλετε να φτιάξετε κάτι συγκεκριμένο, αλλά αν καθίσετε και δείτε το βίντεο, θα μπορέσετε να δείτε κόλπα, οπότε όταν θα φτιάξετε μια δικιά σας φωτογραφία, να χρησιμοποιήσετε
τη μάσκα, ή να χρησιμοποιήσετε το opacity, ή να χρησιμοποιήσετε το layer ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να πάρετε συμβουλές και για δικό σας, για δικιά σας φωτογραφία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.